Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με αυτή την εικόνα. Είναι η εικόνα πριν από περίπου μισή ώρα από την Ουάσιγκτον. Εκεί έφτασε το αεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ από τη Νέα Υόρκη, όπου είναι η κατοικία του. Και έφτασε για να πάει ο νέος πλανητάρχης, ο πρόεδρος Τραμπ, όπως πρέπει να συνηθίσουμε να τον λέμε, στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχεται ο Μπάρακ Ομπάμα. Η υποδοχή με αυτό το κλασικό της αψίδες που σχηματίζουν τα πυροσβεστικά του αεροδρομίου, ομολογουμένως εντυπωσιακή, στον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Σήμερα έντονη μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού είχαμε πολλές διαδηλώσεις και επεισόδια σε αρκετά σημεία από Αμερικανούς που δεν θέλουν με τίποτα να δεχθούν το αποτέλεσμα που εκείνοι έβγαλαν από την κάλπη. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. Από τις πρώτες και όλες ώρες μετά την εκλογή του, ο διχαστικός προεκλογικός λόγος του Τραμπ διχάζει και ένα ολόκληρο έθνος. I love this country. Thank you. Thank you very much. Επεισόδια, συλλήψεις, διαδηλώσεις, πορείες με κύριο σύνθημα «Δεν είναι αυτός ο πρόεδρός μας» συγκλονίζουν δεκάδες αμερικανικές μεγαλούπολεις. Ο Τραμπ, που εξελέγει 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, παίρνοντας τους περισσότερους εκλέκτορες, χάνοντας όμως τη λαϊκή ψήφο από τη Χίλαρη Κλίντον, κάνει τα πρώτα του βήματα προς το Λευκό Οίκο μέσα σε ένα κλίμα βίας και μίσους, που ανάλογό τους έχει βιώσει η Αμερική μόνο στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος Ομπάμα ενημερώνει σήμερα στο Λευκό Οίκο το διάδοχό του για τη διαδικασία ομαλής μετάβασης της εξουσίας. Ο Τραμπ, μετά την πρώτη του επινίκαια ομιλία, δεν έχει κάνει άλλες δηλώσεις. Μόνο κατέβασε από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις αναφορές για την κατασκευή τείχους στα σύνορα με το Μεξικό. Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στο ανώτερο αξίωμα της ισχυρότερης χώρας του πλανήτη κυριαρχεί και στοιχιώνει τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου. Χαρακτηριστικός ο τίτλος της γαλλικής Liberation, American Psycho. Η βρετανική Mirror παρουσιάζει το άγαλμα της ελευθερίας να κλαίει με τίτλο «Τι έκαναν». Οι Times τίτλοφορούνται «Ο νέος κόσμος», «Ο Independent», «Η αυτοκρατορία του Τραμπ». Το ισπανικό El Periódico γράφει «Ο Θεός ας συγχωρήσει την Αμερική». Και η καναδική Herald «Βοήθεια». Όταν, κατά τραγική ηρωνία, η ζωή μιμείται την τέχνη, προκύπτει αυτό το απρόβλητο επεισόδιο του τηλεριάλι του Τραμπ, The Apprentice, όπου ο Τραμπ κάνει συνέντευξη σε έναν σωσία του Μπαράκ Ομπάμα. Mr. Trump, your next appointment is here. Great. Come on in. Have a seat. Αφού ο Τραμπ εξετάζει το βιογραφικό του και κατακεραυνώνει όλο το έργο της θητείας του, καταλήγει στην αγαπημένη του ατάκα. The fact is, the American people want results. President Obama, you're fired. Η αλλαγή φρουρά στο Λευκό Οίκο αυτή τη φορά σηματοδοτεί και ορισμένες ανατροπές σε τομείς που θα επηρεάσουν όχι μόνο τη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Ο Νικόλας Βαφιάδης τώρα θα μας θυμίσει τις δεσμεύσεις, Νικόλα, που ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι επισκιάστηκαν από την εμπριστική ρητορική του. Λοιπόν, να τις θυμηθούμε. Βέβαια, μπορεί προσωρινά, θα έλεγε κανείς, να επηρεάστηκαν από αυτή τη ρητορική, ωστόσο παραμένουν ισχυρές και αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη, ο οποίος παρακολουθεί με μεγάλη. Θέτει στο μικροσκόπιο, θα έλεγα, όλες τις δηλώσεις που θα κάνει ο νέος πρόεδρος, ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μέχρι την ημέρα της ορκομοσίας του. Να ξεκινήσουμε από ένα από τα κομβικότερα ζητήματα, που είναι το θέμα του μεταναστευτικού. Οι βασικότερες λοιπόν αλλαγές που έχει δεσμευτεί ότι θα φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Τραμπ, με τη δέσμευσή του για το τείχος θα δοθεί ένα μεγάλο μήνυμα προς όλη την παγκόσμια κοινότητα. Το μεταναστευτικό πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά. Και αυτό φυσικά δεν συμφέρει καθόλου την Ελλάδα.
Πάμε στο επόμενό μας θέμα, που είναι ο προστατευτισμός στο εμπόριο. Το τείχος που θα υψώσει στο εμπόριο, βγάζοντας από το χρονοτούλαπο τον προστατευτισμό και τους υψηλούς δασμούς, ειδικά στα κινέζικα προϊόντα, και οι οποίοι θα φτάσουν ακόμη και το 45%, λένε οι πληροφορίες. Στον πάγο θα βάλει και τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ευρώπη. Η μείωση στο παγκόσμιο εμπόριο θα πλήξει την ναυτιλία και φυσικά θα αυξήσει τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα μας. Ειδικά στο διεθνή χώρο θα κάνει μια από τις πιο δραστικές αλλαγές, τις οποίες έχει επαγγελθεί στην εξωτερική πολιτική, και είναι η επαναπροσέγγιση με τον Πούτιν και η ακύρωση του νέου ψυχρού πολέμου. Την ίδια στιγμή απειλεί ακόμη και με αποχώρηση από τον ΝΑΤΟ, αν δεν σηκώσουν περισσότερα οικονομικά βάρη όλοι οι άλλοι σύμμαχοι. Σημαντική στροφή από την πολιτική Ομπάμα έχει προαναγγείλει και στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κλιματική αλλαγή, καθώς λέει ότι θα ακυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, επειδή πιστεύει ότι το λιώσιμο των πάγων είναι μύθος και κινέζικη απάτη, με στόχο να πληγεί η αμερικανική βιομηχανία. Στο προεκλογικό του αφήγημα έχει τάξει και δραστική μείωση της φορολογίας, η οποία αναμφισβήτητα θα φέρει και περιστολή και κατάργηση εθνικό, μερικός δηλαδή, του κοινωνικού κράτους και φυσικά του εθνικού συστήματος υγείας του Ομπάμα, του λεγόμενου Obamacare. Έτσι θα ενταθούν λογικά οι πιέσεις και προς την Ευρώπη για τερματισμό της λιτότητας και της υπερφορολόγησης. Αυτές είναι οι προθέσεις του νέου πλανητάρχη, αλλά μένει βέβαια, Μαρία, όπως πάντα, να δούμε και τις πράξεις του. Βεβαίως. Από αυτά που υπόσχεσε μέχρι με αυτά που πράττεις, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Έχουμε σουρού και νομίζω ότι. Χαμπέ μου σε σουρού. Ναι, πρέπει να το χαιρετήσουμε. Να το χαιρετήσουμε όλοι, γιατί είναι κάτι που το θέλαμε. Έχω μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ναι. Είχε προταθεί ο κύριος Κουφόπουλος. Ναι. Φαινόταν ότι πέρναγε όλη η πρόταση του κύριου Βούτση. Η πληροφόρησή μου την τελευταία στιγμή, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, αντί του κύριου Κουφόπουλου μπαίνει ο κύριος Πλοιός. Μάλιστα. Ο κύριος Πλοιός είναι καθηγητής. Έτσι. Και ήταν και στην πρώτη, την προηγούμενη πρόταση. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχει γίνει. Είχαμε την συνεδρίαση της Επιτροπής, άρχισε με μεγάλη καθυστέρηση, 2-2,5 ώρες καθυστέρηση, γιατί υπήρχε παρασκήνιο μπόλικο. Πες μας, Αμαλία, και πες μας πώς φτάσαμε στη συνένεση. Και είχαμε και από τον κύριο Παπά άλλο ένα βήμα πίσω και από την κυβέρνηση ένα σημαντικό βήμα πίσω, διότι υιοθετήθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και νέος πρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ είναι ο κύριος Κουτρομάνος, ο οποίος είναι. Ήταν πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό είναι καλό, είναι η ουσία της συνένεσης. Επιτέλους, ναι. Σε ένα θέμα συνένεση. Και από την άλλη πλευρά, όπως είπες Νίκο και εσύ, ο κύριος Βούτσης, που πρωταγωνίστησε σε όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό προσπάθησε να κάνει, να πει και να διαβεβαιώσει την Νέα Δημοκρατία ότι ο αριθμός 4. Και ο αριθμός 4 πια δεν υπάρχει και ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ θα είναι αυτό που θα αποφασίσει για τον αριθμό των αδειών. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ετοιμιγορία των δικαστών στην υπόθεση της δολοφονίας του Κώστα Πολύζου. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού της Καστοριάς, η μητέρα του και ο φίλος της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι σκότωσαν και έθαψαν τον 23χρονο σε χωράφι στην Κοζάνη. Έγιναν πολλά τότε, τα μετέφερα και από εκεί και πέρα σαφώς απάντησαν στις ερωτήσεις των συνηγόρων. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της Αγγελικής Νικολούλη, η οποία εμφανώς συγκινημένη περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη συμπεριφορά, τις κινήσεις και την απόλυτη ψυχραιμία, όπως είπε, της μητέρας και του πατριού του άτυχου νέου μετά την εξαφάνισή του. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στα 21 χρόνια αυτά. Ο πατριός είχε μία αδιαφορία όταν τον πήραμε για να του πούμε για το πτώμα του Κωστή. Αυτό το πράγμα δεν μου έχει ξανατύχει. Αν σου πούν πως το παιδί σου βρέθηκε θαμένο εκεί, σκάβεις με τα νύχια σου, πας με τα πόδια αμέσως εκεί, μα το Θεό. Η μάνα έλεγε, δεν πρέπει να είναι το παιδί, είναι στο Άγιο Όρος. Μας το έλεγαν συνέχεια αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ, ας πούμε, ότι για ένα παιδί 23 χρόνων δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον για να αποκαλυφθεί αλήθεια. 5 χρόνια μετά την εξαφάνιση του 23χρονου, ένας κυνηγός είχε βρει τη σωρό του σε χωράφι ιδιοκτησίας του πατριού του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ζευγάρι είχε εξαφανίσει ίχνη τόσο από το σπίτι, όσο και από το αυτοκίνητο με το οποίο είχε μεταφερθεί το πτώμα. Κάνοντας την έρευνα για το αγροτικό, είδαμε πως το είχε πουλήσει σε μία μάντρα. Ο ιδιοκτήτης του μας είπε πως το είχαν πλύνει, αλλά αυτό βρωμούσε. Το πήγαμε στον γενετιστή, ο οποίος διαπίστωσε πως πρόκειται για αίμα και μάλιστα ανθρώπινο. Το ζευγάρι είχε πάρει δάνεια ύψους 250.000 ευρώ στο όνομα του 23χρονου. Στα όσα συνέβαιναν στο σπίτι, αλλά και στο αν πιστεύει ότι αυτή είναι η δολοφόνη, αναφέρθηκε και ο ετεροθαλής αδελφός του θύματος. Ο αδελφός μου με τον πατέρα μου είχαν πολύ καλές σχέσεις, ήταν σαν αδελφιά. Πάντα συζητούσαν και βρίσκαν μία λύση που βόλευε όλους. Ο πατέρας μου είναι εγγυητής στα δάνεια που πάρθηκαν στο όνομα του Κωστή και δεν είχε λόγο να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορούσες ποτέ να αναλογιστείς αν είναι ένοχοι γονείς σου? Δεν είναι αυτοί. Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί με τις απολογίες και την ετοιμιγορία, η οποία αναμένεται εκτός απρόπτου σήμερα το βράδυ.